Λέω σήμερα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Αρκετά μαυρίζει η ψυχούλα και θα απομαυρίσει στη συνέχεια. Με μια όμορφη είδηση. Και είναι όμορφη είδηση και αφορά το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εδώ στην Κρήτη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διότι είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σε πολύ υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη, στην έρευνα, προσέξτε, και την εκπαίδευση. Τι περιμένεις από ένα πανεπιστήμιο? Την έρευνα βασικά και την εκπαίδευση, αυτό περιμένεις. Σε αυτά λοιπόν η πρωτιά και μέσα στην πεντακοσάδα παγκοσμίως των πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και είπα να ξεκινήσω αισιόδοξα σήμερα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Κοντάκη. Καλημέρα κύριε πρίτανη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές. Επιτέλους να πούμε και μια ευχάριστη είδηση, γιατί συνηθίσαμε στα πολλά δυσάρεστα. Τι σημαίνει αυτή η τοποθέτηση μέσα στα 500 κορυφαία πανεπιστήμια του Πανεπιστημίου Κρήτης και μάλιστα σε θεματικές που εκεί έχεις απέτηση σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, στην έρευνα και την εκπαίδευση? Δεν θέλω να φανεί υπεροπτικό, αλλά εμάς δεν μας εκπλήσει αυτό το πράγμα, γιατί το συναντάμε διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Είναι μια κατάσταση, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης διακρίνεται διεθνώς χρόνια τώρα και συνεχίζει να διακρίνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε πρώτος σε μια τέτοια κατάταξη και γενικότερα σε όλες τις κατατάξεις που γίνονται στη διεθνή. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει μια σχετικά υψηλή θέση. Κοντά στη βάση, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ασύρματο. Κοντά στη βάση, γιατί σας χάνουμε, κύριε Κοντάκη. Ωραία, ωραία. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης βρίσκεται στην κορυφή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και σε μια πάρα πολύ καλή θέση διεθνώς. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι εμάς δεν μας εκπλήσει αυτό το πράγμα, γιατί λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης να είναι ψηλά. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι υπηρετούμε σε ένα ίδρυμα που φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στην αποστολή του σε όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, όχι μόνο στην παραγωγή της γνώσης και στην διάδοση της γνώσης, όχι μόνο στην εκπαίδευση και στην έρευνα, αλλά και στην καλλιέργεια του ακαδημαϊκού και δημοκρατικού ίσους, που το θεωρούμε πολύ σοβαρό στοιχείο της ακαδημαϊκής υποχρέωσης που έχουμε απέναντι στην κοινωνία και στα παιδιά. Κύριε Κοντάκη, έτσι περαιτέρω, γιατί εδώ μιλάμε για ένα δημόσιο περιφερειακό πανεπιστήμιο, δεν είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Πόσο πιο δύσκολο είναι να έχεις τέτοιες κατακτήσεις? Δείτε κάτι. Η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης άρχισε πολύ καλά από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Από τη μια με το ακαδημαϊκό προσωπικό που προσέλκυσε, διότι ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι αφοσιώθηκαν σε ένα όραμα τότε και φαίνεται ότι οι επόμενες γενιές τους συνεχίζουν. Και αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι παρά που βρισκόμαστε σε μια περίοδο μακρόχρονης κρίσης, ήδη διανύουμε τον 12ο χρόνο κρίσης, μετά το 10 αν πει κανείς ότι τα πράγματα άλλαξαν από το 10 και μετά, και παρόλα αυτά το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι ζωντανό και από τα πρώτα στην Ελλάδα. Και πάρα πολύ καλή το άκουσμά του διεθνώς. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό όνομα διεθνώς. Εξακολουθώ να σας ακούω με κάποιες διακοπές, πρέπει να πω. Θα το προσπαθήσουμε όμως. Δεν ξέρω μήπως αποφορτίζεται το σταθερό ασύρματο, αλλά εκείνο που μόλις θίξατε και είναι πολύ σημαντικό, η οικονομική πόρη στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, άρα έτσι περαιτέρω και για ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, τα χρόνια της κρίσης είχαν στερέψει. Παρόλα αυτά, αυτό δείχνει κάτι και για το δυναμικό του πανεπιστημίου, έτσι? Θέλω να θυμίσω εδώ ότι μέχρι το 2017, από το 10 μέχρι το 2017, δεν είχαμε εισαγωγή νέων μελών ΔΕΠ. Από το 2017 που αρχίσαμε να παίρνουμε μέλη ΔΕΠ μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει πάλι, έχουμε εντάξει στο δυναμικό της ακαδημαϊκής κοινότητας υψηλού επίπεδου επιστήμονες, κυρίως νέους, οι οποίοι έχουν μπροστά τους πολλά χρόνια να προσφέρουν. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί έρχονται σε ένα ίδρυμα που έχει ήδη μια διαδρομή και μια καλή θέση και είμαστε αισιόδοξοι ότι με την σε εισαγωγικά στρατολόγηση νέων στελεχών, γιατί ξέρετε ένα ίδρυμα ανεβαίνει και ειδικά στην έρευνα όπως είναι το δικό μας και στην εκπαίδευση από την ποιότητα
των ανθρώπων που υπηρετούν σε αυτό. Σωστό. Σε όποια θέση. Έτσι, το σύνολο λοιπόν του προσωπικού, του ανθρώπινου δυναμικού, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανάλυση του πανεπιστημίου. Και μετά, αυτό που μας αναδεικνύει ακόμα περισσότερο, είναι η ποιότητα των αποφύτων μας. Και οι θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν είτε στην αγορά, εισαγωγικά θα το έλεγα εγώ, είτε σε επιστημονικά πόστα σε όλο τον κόσμο. Έτσι θα δείτε αποφύτους της Κρήτης, η Κρήτη πλέον είναι γνωστή παγκοσμίως. Κύριε Κοντάκη, επειδή ξέρω, το ξέρω αυτό, έχετε δώσει μάχες και συγκρούσεις. Έχετε επιμείνει πολύ στην ανάγκη το δημόσιο πανεπιστήμιο, το τονίζω το δημόσιο, να δώσει τις δικές του μάχες και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην έρευνα. Αυτή η τοποθέτηση ως πρώτο πανεπιστήμιο ελληνικό μέσα στα 500 στην έρευνα παγκοσμίως, πέρα από το ότι δεν είναι τυχαία, λέει και κάτι για τις δυνατότητες του δημόσιου πανεπιστημίου της χώρας. Δεν είναι μόνο η Κρήτη. Στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Ναι, δεν είναι μόνο το δικό μας ίδρυμα, είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα υψηλού επίπεδου. Εμείς δεν είμαστε σε καμία περίπτωση, δεν μπορούμε να είμαστε υπερόπτες για κάτι το οποίο το θεωρούμε ότι είναι η αποστολή μας. Θέλω επίσης σε αυτό το σημείο εδώ να τονίσω το πόσο πολύ έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και η θεσμική της εκπρόσωπη. Βλέπε παράδειγμα περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Επίσης θέλω να εξάρω την στενή συνεργασία και όσμωση που υπάρχει ανάμεσα στα ιδρύματα Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Και το λέω από τη σκοπιά του ότι πολλοί καθηγητές μας κυρίως είναι το προσωπικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας. Και βλέπει εδώ κάποιος το πόση σημασία έχει η αλληλεπίδραση στο οικοσύστημα στη δημιουργία αυτού του λαμπρού ονόματος, του λαμπερού ονόματος, του brand name Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, αποδίδουμε τα εύσημα όπου χρειάζεται, πιστεύουμε ότι οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει σε τοπικό επίπεδο με τα άλλα ιδρύματα και τα εκπαιδευτικά του νησιού, γιατί έχουμε καλές σχέσεις και με τα Πανεπιστήμια της Κρήτης, και με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, αυτό το πράγμα κάνει την Κρήτη ακόμα. Τονίζω την συμβολή της περιφέρειας Κρήτης, ιδίως στην υποστήριξη σε επίπεδο υποδομών και αγοράς ερευνητικού εξοπλισμού. Είναι πάρα πολύ θετική η περιφέρεια της Κρήτης όταν ακούει η Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό λοιπόν το αγκάλιασμα της κοινωνίας, εμείς θέλουμε να τις το ανταποδώσουμε με όποιον τρόπο είναι πρόσφορος προς αυτήν. Είναι γνωστό ότι έχετε αυτή τη θέση και ως Πρυτανής, πως θα δέσετε το Πανεπιστήμιο, ακόμη και την έρευνά του, με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και αυτή είναι μια αναγκαία στροφή. Θέλω πριν κλείσουμε σήμερα, ακούγοντας επιτέλους μια ευχάριστη είδηση, να σημειώσω και ό,τι θέλετε λέτε εσείς. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα πανεπιστήμιο που έχει ζητήματα με τη στέγη των φοιτητών του και που είναι από τα πανεπιστήμια που είπε ότι η αναγκαιότητα δεν είναι να φτιάξουμε πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά να δώσουμε κίνητρα σε φοιτητές και καθηγητές. Εκεί να πάνε τα λεφτά. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Και εδώ θέλω μέσω από την εκπομπή σας να στείλω ένα μήνυμα και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι θέλουμε να συνεχίζουν να αγαπάνε και να αγκαλιάζουν το Ίδρυμα, να είναι υπεύθυνοι, να δείχνουν δηλαδή την υπευθυνότητα που χρειάζεται, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούνται διάφορες καταστάσεις που δεν είναι συνηθισμένες στο δικό μας Ίδρυμα, να βάλουν εναντίον του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Η εμφάνιση του Πανεπιστημίου Κρήτης, η εικόνα στους χώρους του, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη, ο σεβασμός στο διαφορετικό, η αμφισβήτηση είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, αλλά θέλουμε να γίνεται με ευπρέπεια, με σεβασμό, με άλλο σεβασμό. Θέλουμε δηλαδή την καλλιέργεια του ακαδημαϊκού ήθους και επιμένουμε σε αυτό. Και ένας παράγοντας που συμβάλλει στη διατήρηση αυτού είναι και η ανταπόκριση που έχουμε από τους φοιτητές μας. Έτσι, και με αυτό θέλω να σας πω ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση
στα ζητήματα τα αθλητικά. Είμαστε για αυτούς. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουν τα παιδιά μας να μας στηρίζουν υπεύθυνα όπως κάνουμε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Κοντάκη. Θα τα πούμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά. Συγχαρητήρια για κάτι που μας κάνει όλους χαρούμενους. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαχίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.